Όπω σα είχαμε ενημερώσει κάποιε εβδομάδε νωρίτερα, η Ρωσία είχε ξεκινήσει να παράγει την ισχυρότατη εναέρια βόμβα FAB 3000 M54 βάρου 3 τόνων. Το πυρομαχικό αυτό προορίζονταν για χρήση συνδυαστικά με το kit UMPK, το οποίο μετατρέπει μη κατευθυνόμενε εναέριε βόμβε σε πυρομαχικά ακριβία και παρατεταμένου βεληνικού. Από ό,τι φαίνεται, η ανάπτυξη και παραγωγή αυτού του φωνικού ρωσικού πυρομαχικού ολοκληρώθηκε. Όχι μόνο η Μόσχα διαθέτει την βόμβα FAB 3000 με το kit UMPK στο οπλοστάσιό τη, αλλά την χρησιμοποίησε πριν λίγο για πρώτη φορά στην Ουκρανία πλήττοντα ένα κτίριο. Δεν πέτυχε με μεγάλη ακρίβεια τον στόχο, ωστόσο δεν τα πήγε και άσχημα για την πρώτη τη επιχειρησιακή χρήση με το kit UMPK. Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα, το κτίριο βρίσκονταν στο χωριό Λίπτσι, βόρεια του Χαρκόβου. Ο ενλογοικισμό απέχει μόλι λίγα χιλιόμετρα από την πόλη Βολτσάνσκ του Χαρκόβου, όπου λαμβάνουν χώρα σφοδρότατε μάχε μεταξύ του Ουκρανικού και του Ρωσικού στρατού. Η FAB 3000 εξοπλισμένη με το kit UMPK είναι σήμερα η βαρύτερη και καταστροφικότερη κατευθυνόμενη βόμβα ακριβία σε ολόκληρο το ρωσικό οπλοστάσιο. Η πρώτη τη χρήση στο πεδίο τη μάχη κατά πάσα πιθανότητα δεν εκτελήχθηκε όπω περίμεναν οι Ρώσοι, τουλάχιστον βάσει το αποτελέσματο που βλέπουμε στο βίντεο. Όπως παρατηρείτε και εσείς, η ρωσική βόμβα δεν έφτασε στον στόχο της, ίσως εξαιτίας κάποιου προβλήματος με το σύστημα πλοήγησης και ελέγχου του KIT UMPK. Οι Ουκρανοί αναφέρουν πως το κτίριο που στοχεύθηκε ήταν ένα νοσοκομείο, ωστόσο δεν αποκάλυψαν περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό. Ξέρουμε πάντως πως τις τελευταίες ημέρες το χωριό Λίπτσι έχει γίνει στόχος απάνω των ρωσικών βομβαρδισμών εξαιτίας της θέση του στο στρατιωτικό χάρτη της Ουκρανίας όσο για την ίδια την βόμβα FAB 3000 να σας ενημερώσουμε πως πρόκειται για βόμβα μήκους 3,3 μέτρων, διαμέτρου 1 μέτρου και συνολικού βάρους 3.067 κιλών. Το πυρομαχικό διαθέτει περίπου 1,2 τόνους εκρηκτικών εντός του. Αν και η βόμβα είναι πολύ πιο καταστροφική από τι αντίστοιχε βόμβε FAB 250 και FAB 500 που χρησιμοποιεί συχνά η Μόσχα στην Ουκρανία, για να γίνει εξίσου αποτελεσματική πρέπει να διορθωθούν τα όποια ζητήματα με την ακρίβειά τη. Τέλο, να σημειώσουμε πω κατά πάσα πιθανότητα τι βαριέ αυτέ βόμβε μεταφέρουν και ρίχνουν ρωσικά βομβαρδιστικά μαχητικά τύπου SU-34. Βέβαια, παραμένει άγνωστο ποια είναι η μέγιστη εμβέλεια πυρό αυτών των όπλων. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.